Κοσμάρα, ο Βασίλης τη δικιά του την Κοσμάρα. Δεν είχαμε και πολύ επαφή. Είναι σωστή πληροφορία που έχω ότι δεν. Εσύ την έχεις πει. Ότι δεν ήταν. Δεν μου έκανε και ναι, μπαμ. Ε? Ούτε του Βασίλη νομίζω ότι του έκανα μπαμ. Νομίζω. Δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, αυτό θέλω να πω. Όχι, ναι, ναι, όχι, δεν ήταν. Ούτε από τον Βασίλη. Όχι για κάποιον λόγο, γιατί ήμασταν αλλού σε διαφορετικές ζωές. Και πώς αρχίζει αυτό το πράγμα και έρχεται κοντά-κοντά. Μας βάζουν να συνεργαστούμε σε μία εκπομπή. Αχα. Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τι ανακάλυψες δηλαδή από τον Βασίλη? Γελάγαμε συνέχεια. Ωραίο είναι αυτό. Ναι, όχι, ναι. Ήταν ωραία. Γελάγαμε συνέχεια. Βέβαια, ούτε κάτι τότε, μάλλον τη συγκεκριμένη στιγμή δεν έγινε κάτι. Έγινε μετά από 6 μήνες. Έχει αρχίσει όμως να μπαίνει το μικρόβιο, Βασίλη. Έτσι να τη βλέπεις και να λες αυτή η μαρέ. Υπήρξε ένα φλερτ εκεί. Αλλά συνεχίστηκαν οι άλλες ζωές για κανένα εξάμηνο και μετά μαζί. Και ποια είναι η μέρα εκείνη η φοβερή που τη λες, ας πούμε, πάμε να φάμε ή θέλω να σου πω κάτι. Πότε έρχεται αυτό, το θυμάσαι, Ελένη? Ναι, βεβαίως. Θυμάσαι και ημερομηνία? Ήταν 1η Αυγούστου. 1η Αυγούστου, ναι, εντάξει. Θυμάσαι και εσύ ημερομηνίες? Ήταν 1η Αυγούστου, ναι. 1η Αυγούστου. Και τι σου λέει, πάμε, τι, πάμε για κανένα φαγητό. Εγώ ήμουν με το ποδηλατάκι μου. Όργωνα τα βασιλικά κτήματα και έκανα τη γυμναστικούλα μου και μου λέει πως θα πάμε για κανένα φαγάκι. Του λέω χύμα όμως. Του λέω γιατί τώρα δεν είμαι για πολλά πολλά. Και λέω να γυρίσουμε και νωρίς στο σπίτι γιατί ξυπνάω 5 ώρα το πρωί γιατί έχω την εκπομπή. Κάποτε ήμασταν αντίπαλοι. Τέλος πάντων. Και όντως πήγαμε έτσι χύμα δυο και οι δύο και έγινε, φάγαμε. Και εκεί ξεκίνησαν όλα. Το, ναι. Μάλιστα. Εκεί έγινε το αυτό. Εκεί έγινε η όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Ταλιάτα είχε πάρει, αν θες να ξέρεις. Ταλιάτα. Ταλιάτα. Θυμάται και τι. Ναι. Και ήπιε και κρασί. Ναι. Προσπάθησε να τη ζαλίσει, Βασίλη? Όχι, δεν χρειάζεται. Ήρθε να ζαλίσει από μόνη τη. Από τον ποδήλατο, από τι στροφέ. Μάλιστα. Εκεί στα βασιλικά. Ωραία, θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Ποιο ζηλεύει πιο πολύ? Ποιο ζηλεύει? Δεν έχουμε. Όσο και αν δεν το πιστεύει, δεν υπάρχει καθόλου αυτό. Καθόλου. Δεν έχετε μαλώσει ποτέ, α πούμε, για θέμα ζήλια, α πούμε. Όχι, μόνο ποτέ. Όχι. Αλήθεια, τώρα δεν το λέμε για να το πούμε. Όχι, συμφωνώ, εντάξει. Τσακωνόμαστε κάθε μέρα. Στο λόγο. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Για πτέσματα. Γιατί το ποτήρι το άφησε εδώ, Βασίλη μου, και δεν το άφησε εδώ. Ναι. Έχουμε τέτοια θέματα. Καταλαβαίνω. Γιατί με να βγαίνει και η ιστερία μου. Μα τι ζωή είσαι εσύ? Καρκίνο με οροσκόπο Παρθένο. Α, ο Παρθένο κάνει δουλειά. Δεν ξέρω καθόλου από αυτά. Πάλι ο Βασίλη. Κρυώσουμε. Κρυώσουμε. Με οροσκόπο το ξότι. Τι λένε αυτά τα ζώδια δηλαδή μεταξύ του, που ξέρει, λένε.